Έδωσε νόημα στη λέξη καλλιτέχνης. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο πρίγκιπας του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, ήταν το τιμόμενο πρόσωπο χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της βιογραφίας του με τίτλο «Αλέκος Αλεξανδράκης, ευχαριστώ». Απευθύνεται κυρίως στον κόσμο, τον πάρα πολύ κόσμο αυτόν που με στήριξε με την αγάπη του και απευθύνεται στον τόπο μου, το κράτος, στην πατρίδα μου. Η μικρή Δήμητρα Δουμένη χάρισε στον Αλέκο Αλεξανδράκη ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα. Μέσα στις 330 σελίδες του βιβλίου, ο αναγνώστης θα διαπιστώσει το ήθος ενός τζέντλεμαν, όπως τον αποκαλούν οι συνάδελφοί του και οι φίλοι του. Μη μου τους κύκλους τάρατε. Αυτό θέλει ο Αλέκος, αυτό ήθελε πάντα ο Αλέκος. Αυτή είναι η δύναμή του, αυτή είναι η άμυνά του, αυτό είναι που τον κάνει να διαφέρει από όλους εμάς. Πρωτού ήρθα στην Αθήνα το 1952 και αμέσως άκουσα για κάποιο λαμπερό νέο ηθοποιό που λεγόταν Αλέκος Αλεξανδράκης. Θαυμαστής του Αλέκου Αλεξανδράκη δήλωσε και ο Υπουργός Πολιτισμού Ευάγγελος Βενιζέλος. Μετέχω όχι μόνο ως Υπουργός Πολιτισμού αλλά και προσωπικά ως θαυμαστής του Αλέκου Αλεξανδράκη, στον οποίο εύχομαι χρόνια πολλά. Όταν δουλεύεις με τον Αλέκο τον Αλεξανδράκη, αυτό το πράγμα μαθαίνεις, όλη την ώρα μαθαίνεις, γίνεσαι καλύτερος ηθοποιός. Αποσπάσματα από το βιβλίο που έγραψε ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας, διάβασαν οι ηθοποιοί Γιώργος Γιουγλερής και Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Εσείς είστε καινούργια. Μάλιστα. Εσείς ποιος είσαστε? Ο παλιός. Ποιος παλιός? Ο Αλέκος. Ο παλιού Αλέκος. Στιγμές του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου αναβίωσαν χθες με αφορμή την έκδοση της βιογραφίας του Αλέκου Αλεξανδράκη από το δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Αυτό τα λέει όλα. Με έμαθε ήθος, αξιοπρέπεια, συνέπεια. Η επί 22 χρόνια σύντροφος της ζωής του Νόνικα Γαλινέα, συγκινημένη, μίλησε με τα πιο τρυφερά λόγια. Είμαι εδώ για σένα και για αυτό που είσαι για μένα. Είμαι εδώ για να υποκληθώ στο μεγαλείο σου που με ξεπερνά, που με διαπερνά και με έχει για πάντα σφραγίσει. Όλο σχεδόν το θέατρο ήταν εκεί για να τιμήσει το μεγάλο ηθοποιό, το ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου. Σεμνός όπως πάντα λέει μονάχα ένα μεγάλο ευχαριστώ, που είναι όμως τόσο αληθινό. Είχα την ευκαιρία να περάσω μια τόσο έντονη ζωή και πραγματικά γι' αυτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ που λέω. Εμείς δεν έχουμε παρά να το αντιγυρίσουμε. Τρυφερή αγκαλιά, ένα ζεστό φιλί και λίγα λόγια βγαλμένα μέσα από την ψυχή της για τον άνθρωπο που αγάπησε και αγαπάει πολύ. Η Νόνικα Γαλινέα συγκινημένη ανέβηκε στη σκηνή και ομολόγησε για ακόμη μια φορά τη λατρεία της στο δικό της Αλέκο. Αλέκο, δεν είμαι εδώ για να ταράξω τους κύκλους. Είμαι εδώ για σένα και για αυτό που είσαι για μένα. Είμαι εδώ για να υποκληθώ στο μεγαλείο σου που με ξεπερνά, που με διαπερνά και με έχει για πάντα σφραγίσει. Ήταν μια βραδιά αφιερωμένη σε εκείνον και τις αναμνήσεις του. Και ήταν όλοι εκεί για να του πούνε το δικό τους ευχαριστώ. Ηθοποιοί της παλιάς αλλά και της σύγχρονης γενιάς συναντήθηκαν χθες το βράδυ και γιόρτασαν μαζί με τον Αλέκο Αλεξανδράκη την παρουσίαση του λευκόματός του. Απευθύνεται κυρίως στον κόσμο, τον πάρα πολύ κόσμο αυτόν που με στήριξε με την αγάπη του και απευθύνεται στον τόπο μου, στο κράτος εδώ, στην πατρίδα μου που μου έδωσε το, ας πούμε, το όνειρο. Με ένα μπουκέ
μπουκέτο λουλούδια και ένα τραγούδι από εκείνα που όλοι λατρέψαμε, καλωσόρισε το Ζεν Πρεμιέ του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Το κοριτσάκι που έχει μπει στις καρδιές μας μέσα από τη μικρή οθόνη με το ταλέντο και τη γλυκύτητά του αφιέρωσε στον αγαπημένο της ηθοποιό, όπως εξομολογήθηκε, ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που πρώτη είπε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στη Μανταλένα. Όλοι όσοι βρέθηκαν στη συγκινητική εκδήλωση μίλησαν για τον Αλέκο Αλεξανδράκη με λόγια θαυμασμού και ευγνωμοσύνης. Το Λεύκομα με τίτλο «Ευχαριστώ» έχει συγκεντρωμένες στις σελίδες του τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και την ιστορία ουσιαστικά του ελληνικού κινηματογράφου. Για να υποκληθώ στο μεγαλείο σου που με ξεπερνά ή με διαπερνά και με έχει για πάντα σφραγίσει. Συγκινούμε πολύ με αυτή την αγάπη του κόσμου. Ήταν μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση για τον μεγάλο μας ηθοποιό. Το θέατρο Ηλίσια γέμισε με λαμπερές παρουσίες. Αλέκο Αλεξανδράκη, εν θεάτρο, αδελφέ μου, ήρθα απόψε να σε χειροκροτήσω και να σε ασπαστώ. Βρίσκομαι εδώ για να δηλώσω πως η πολιτεία σέβεται και τιμά έναν πρίγκιπα του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου, τον κατά κυριολεξία κύριο Αλέκο Αλεξανδράκη. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης στη βιογραφία του που έχει τον τίτλο «Ευχαριστώ» ξετύλιξε τις μνήμες του για την περίοδο της κατοχής και της αντίστασης, αλλά και για τα χρόνια που μοιράστηκε με την γυναίκα της ζωής του, την Όνικα Γαλινέα. Εδώ λέει «Αλέκος Αλεξανδράκης, ευχαριστώ». Αλέκο, εμείς ευχαριστούμε.